Ομιλούμε για τις αιρέσεις. Εκείνο που χρειάζεται όταν αφορά τις αιρέσεις είναι η ενημέρωση. Πρέπει ο κάθε ένας να γνωρίζει τι ακριβώς πιστεύει ο Α ή ο Β αιρετικός. Να έχει σαφή γνώση. Όπως ο γιατρός πρέπει να γνωρίζει ακριβώς τα μικρόβια και τις αρρώστιες που δημιουργούν. Να πούμε τώρα τι πιστεύουν οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Καταρχήν δεν παραδέχουν την Αγία Τριάδα. Αλλά προδέχονται μόνο το Θεό Πατέρα. Υιός και Άγιο Πνεύμα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει τριάς αδιαίρετος και μουσιος όπως λέμε εμείς. Λέμε ότι ο Θεός είναι αιωνία αγάπη. Ο Θεός υπήρχε προπάντων των αιώνων. Και τι είδους αγάπη ήταν αν είναι ένα πρόσωπο. Μεταξύ ενός προσώπου δεν μπορεί να δημιουργηθεί αγάπη. Αυτό ταιριάζει με την Αγία Τριάδα. Δεν παραδέχονται ότι ο Υιός του Θεού, ο Χριστός, είναι Θεός αληθινός εκ Θεού αληθινού. Αφού φυσικά δεν παραδέχεται την Τριάδα, δεν παραδέχεται και αυτό. Και λένε ότι ο Χριστός είναι ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Αυτό είναι τώρα η ιδέα. Δεν παραδέχονται τη μητέρα του Κυρίου, δεν την αποκαλούν όπως εμείς Θεοτόκιο και Παναγία, αλλά τη λένε απλώς τη Μαρία. Δεν παραδέχονται τα μυστήρια της Εκκλησίας, μας καθορίζουν όλα. Και δεν παραδέχονται και το Σταυρό. Και μάλιστα λένε πολλά ευρεστικά λόγια για του Σταυρού και λένε ότι ο Σταυρός δεν είναι οριζόντιος και κάθετος, αλλά είναι ένας πάσαλος, μόνο το ένα δοκάρι. Επάνω σε αυτό να πούμε το εξής, οι ειδωλολάτρες, την πρώτη χριστιανική εποχή, όταν θέλαν να κοροδέψουν τους χριστιανούς, φτιάχνουν ένα σταυρό και πάνω στο σταυρό του γράφησαν ένα γάιδαρο, ζωγραφιά δηλαδή, για να εκθετήσουν τους χριστιανούς. Αυτό όμως έχει βγει σε καλό, διότι καταλαβαίνουμε ότι είναι οριζόντιος και κάθετος δοκός. Δηλαδή οι ειδωλολάτρες το έκαναν αυτό για να ρεζιλέψουν τους χριστιανούς και τον αρχηγό της πιστός τους. Αλλά με αυτό είναι ένα επιχείρημα εναντίον των αιρετικών, διότι εκείνοι ήξεραν και δεν έχουν ένα κάθετο δοκό, αλλά έχουν οριζόντιο και κάθετο. Στην Παλαιά Διαθήκη που προεικονίζονται όλα τα της Καινής Διαθήκης, όταν βάθησε ο λαός στην έρημο, τρεις φυλές πηγαίνουν μπροστά, τρεις φυλές πηγαίνουν πίσω, τρεις δεξιά και τρεις αριστερά. Αν υπήρχε ένα αεροπλάνο και φωτογράφησε από πάνω, θα ήταν σπελό σταυρός. Δεν παραδέχονται τις εικόνες και λένε ότι οι εικόνες είναι είδωλα. Στην Παλάδα αυτή γίνεται λόγω για τα λεγόμενα ομοιώματα. Και αναφέρονται δύο ομάδες ομοιωμάτων. Αυτές που εξυπηρετούν την λατρεία και τα άλλα τα ομοιώματα που εξυπηρετούσαν τη λατρεία του αληθινού Θεού. Στο ιερότερο μέρος της Παλαιάς Διαθήκης, στα Άγια των Αγίων, στο Δαβίδ που λέγανε, εκεί υπήρχαν δύο ομοιώματα χερουβίμ. Ήταν ίδια αυτά τα χερουβίμ και τα βάλανε στο πιο Άγιο μέρος. Όχι, αλλά ήταν ομοιώματα που είχαν σχέση με την αληθινή λατρεία του Θεού. Εξυπηρετούσαν την αληθινή λατρεία του Θεού. Ενώ το Χριστό μου χάρη που εξυπηρετούσαν την λατρεία, αυτό ήταν ίδιο. Επίσης και ο ίδιος ο Θεός πολλές φορές εμφανίζεται στην Παλαιά Διαθήκη στις προφήτες χρησιμοποιώντας διάφορες εικόνες.
Γιατί ο Θεός είναι πνεύμα, είναι ανεικόνιστος, ασημάτιστος. Και αν ήταν κακό πράγμα εικόνα, γιατί να εμφανιστεί φερειπίν ο Θεός του προφήτη Ισαΐα, ως έντρονος βασιλεύς. Δεν παραδέχονται τους Αγίους, όλους τους Αγίους απορρίπτουν. Σε όλα τα θάματα που κάνουν οι Αγίοι μας λένε ότι είναι σατανικά, μην είναι μέσα. Αυτοί δεν παραδέχονται Αγίους, μια ομάδα 144.000 ανθρώπων, παρεμηνεύοντας ένα όραμα της Αποκαλύψεως. Οι 144.000 Αποκαλύψεως, η σωστή ερμηνεία είναι ότι οι Εβραίοι στο τέλος θα απελπιστούν από την προδομεσία τους και δεν χριστιανοί. Και μια ομάδα Εβραίων θα φερόντουν πλήρως στο Θεό. 12.000 από κάθε φίλη, 12.000 από τότε κάνουν 144. Είναι, έχει σχέση με την έσχατη εποχή, με την επιστροφή των Εβραίων. Αυτοί όμως το ερμηνεύουν αλλιώς και λένε όλοι οι ειδικοί τους χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Και μια κατηγορία είναι 144.000 που είναι οι Άγιοι τους και όλοι οι υπόλοιποι είναι πολύ σόχνος. Δεν παραδέχονται ότι ο άνθρωπος έχει ψυχή αθάνατη. Και λένε ότι όταν πεθαίνει ο άνθρωπος, θα έλειξε υπόθεση. Δεν επιβιώνει του ανθρώπου ένα πνευματικό στοιχείο άειλο και αθάνατο. Εν τω μεταξύ στην Αποκάλυψη υπάρχουν οράματα που ο Άγιος Ιωάννης σε όραμα έβλεπε τις ψυχές. Ας πούμε σε ένα σημείο βλέπει τον ουράνιο ναό, βλέπει το ουράνιο θυσιαστήριο, τη ρίχνει τον Αγία Τράπεζα και βλέπει από κάτω την Αγία Τράπεζα τις ψυχές των μαρτύρων. Αν δεν είχε ψυχές, πότε δηλαδή εμφανίστηκαν εκεί. Βλέπουμε ότι λένε αρτήκτα από τη Λέγια Γραφή. Οι μάρτυρες του Εχοβά δεν παραδέχονται την κόλαση. Λέει κόλαση δεν υπάρχει. Είναι και ευχάριστο δηλαδή να πουλήσει κανείς μια θρησκεία που να είναι όλα ανώδυνα. Δεν υπάρχει κόλαση. Λέει ότι όλοι αυτοί τώρα οι τύρανοι, οι δολοφόνοι, οι εγκληματίες, οι συκοφάντες, οι βιαστές, οι δικαστές που πληρώνονται, οι μαστροποί, όλοι αυτοί είναι ανέκδικτοι. Σύμφωνα με τη θεωρία, κάνω ό,τι θέλεις, δεν έχει τίποτα. Δηλαδή, τι συνέπειες έχει το να ακολουθείς αυτό το δόγμα. Δεν παραδέχονται την έννοια της πατρίδος και ό,τι έχει έννοια με το έθνος και με τα σύμβολα του έθνους κλπ. Και λένε, μία είναι η κυβέρνηση δική τους, η οποία έχει έδρα στον κρούπ της Νέας Υόρκης. Δεν παραδέχονται και τη μετάγγιση αίματος. Αφήνουν να πεθάνει, έχουν το παιδί Άρης, αφήνουν να πεθάνει να μην τη μετάγγιση αίματος. Επίσης, κάθε λίγο και λιγάκι αλλάζουν και πιστεύω. Αλλιώς τα λένε τη μια φορά, αλλιώς τα λένε την άλλη φορά. Και ένα τελευταίο μισό κράτο περισσότερο. Όλοι ο παλιός είναι σε υπερένταση. Δηλαδή σε αγχώδη κατάσταση. Γιατί λένε τώρα θα γίνει ο Αρμαγεδόνας, δεν έγινε τώρα, θα αργήσει λίγο που να είναι θα γίνει. Και όταν κάνεις πίσω μια ομάδα θρησκευτική που είναι όλα σε υπερένταση, καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει ψυχολογικές επιπτώσεις. Αυτό το έχουν και οι Πεντηκοστιανοί που λένε τώρα θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας, δεν έγινε τώρα, λίγο ακόμη θα γίνει τελικά το 2000, δεν έγινε το 2000, λέει ένας Πεντηκοστιανός, επιτέλους πώς θα γίνει αυτή η αρπαγή της Εκκλησίας. Αυτά τα λίγα για να κατατοπιζόμαστε και για να αποφεύγουμε τα μικρόβια. Και όταν έχουμε και λίγο χρόνο, να αφιερώνουμε λίγο χρόνο, μελετούμε για ένα αντιρρατικό βιβλίο, να προστατεύουμε και τους άλλους από αυτά τα μικρόβια των αιρεσιών. Και να προσευχόμαστε όπως και η Εκκλησία προσέχει και λέει υπέρ επιστροφής των τεκτανημένων.